Εκδήλωση ενημέρωσης εν ώψη των ευρωεκλογών στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες από την Ομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Καβάλα στο στέκι της Νέας Πόλης. Καλεσμένοι ομιλητές της εκδήλωσης ήταν μεταξύ άλλων τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Θεοδωρακοπούλου και Γιάννης Μπούρνους, που ανέλησαν τους λόγους που οι ευρωεκλογές παίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των αποφάσεων που λαμβάνονται για τη χώρα μας. Με τις εκλογές ως γεγονός, νομίζω ότι η συζήτηση δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Αλλά επειδή τα προβλήματα που βιώνουμε στη χώρα συνδέονται άμεσα με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, πιστεύουμε ότι ο κόσμος έχει συνείδηση ότι αυτά είναι θέματα που συνδέονται μεταξύ τους και επομένως η επίλυση του ενός εξαρτάται και από τις εξελίξεις στην άλλη πλευρά. Με αυτή την έννοια, παρόλο που πιστεύουμε ότι στις ευρωεκλογές η συζήτηση θα αφορά πολύ έντονα την εσωτερική κατάσταση της χώρας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, εμείς θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε γιατί αυτά τα ζητήματα δεν μπορούν να λυθούν στην Ελλάδα, αν η κατάσταση και στην Ευρώπη δεν λυθεί, αν δηλαδή δεν ανατραπούν οι πολιτικές λιτότητες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Αυτά θα πείτε σε λίγη ώρα που θα γίνει εδώ. Σε λίγη ώρα θα ασχοληθούμε με το κομμάτι περισσότερο το ευρωπαϊκό. Δηλαδή, τις προτάσεις ή την προσέγγιση της ευρωπαϊκής αριστεράς στα ευρωπαϊκά θέματα και τις προτάσεις του κόμματος της ευρωπαϊκής αριστεράς. Κατά τα άλλα, η οικονομική δυσκολία για το μέσο Έλληνα πολίτη καλά κρατεί, έτσι. Και θα κρατήσει ακόμη καλύτερα, από ό,τι φαίνεται. Αν δούμε και από τις δηλώσεις που γίνονται τις τελευταίες μέρες, σκέφτονται να δώσουν καινούργια λεφτά για να περάσουν τα καινούργια μέτρα. Τώρα, αν αυτό θα γίνει πριν τις εκλογές ή μετά τις εκλογές, νομίζω ότι είναι θέμα τακτικής της κυβέρνησης και όχι ουσία. Το λέτε με χαμόγελο, σαν να σας ευχαριστεί, αλλά δεν είναι. Όχι, δεν το λέω. Το λέω με χαμόγελο γιατί πλέον η ιστορία του είναι τελευταία φορά και είναι τα τελευταία μέτρα. Και από εδώ και πέρα ξεκινάει. Έχει πάρει τη λογική ανεκδότου. Και όταν λες ένα ανέκδοτο, γελάς. Με αυτή την έννοια γελάω. Από την άλλη πλευρά, προφανώς και η χώρα βιώνει την μεγαλύτερη κρίση με τα πολεμικά και επομένως δεν είναι κάτι ευχάριστο και κάτι εύκολο. Ήρθαμε εδώ στην Καβάλα για να συζητήσουμε εν ώψη των ευρωεκλογών τόσο για το που έχουν οδηγήσει τους ευρωπαϊκούς λαούς οι καταστροφικές πολιτικές λιτότητας, όσο και για την εναλλακτική πρόταση που έχει η Ευρωπαϊκή Αριστερά και στη χώρα μας ο ΣΥΡΙΖΑ για να απαλλαγούμε από αυτή τη δολοφονική κρίση και για να ξαναδούν οι λαοί της Ευρώπης μια προοπτική μια πριμέρα. Η Κεντρική Επιτροπή είχε κάποια προβλήματα όπως εμφανίζονται σήμερα στα μέσα ενημέρωσης για τους υποψήφιους, μια διαφοροποίηση, ήταν θέματα εσωτερικά, λογικά ή προβάλλονται περισσότερο από τα μέσα ενημέρωσης. Κοιτάξτε, τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης της πρωτεύουσας, τα οποία στηρίζονται από συγκεκριμένα επιχειρηματικά και πολιτικά συμφέροντα, επιχειρούν κάθε φορά μία συζήτηση ενός κόμματος που έχει μάθει να λειτουργεί με δημοκρατία και με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις, να τη μετατρέπουν πάντα σε δίθεν εσωκομματική κρίση. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μάθει να συζητάμε ανοιχτά και δημοκρατικά τις διαφορές μας και στο τέλος να παίρνουμε αποφάσεις τις οποίες παρά τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να υπάρχουν, υπηρετούμε όλοι συλλογικά με στόχο τη νίκη όχι απλά του ΣΥΡΙΖΑ, όχι απλά της αριστεράς, αλλά του ελληνικού λαού απέναντι σε μια καταστροφική πολιτική. Οι εκλογές που έρχονται έχουν το χαρακτήρα δημοψηφίσματος, πιστεύετε? Νομίζω ότι πάμε σε τρεις κάλπες το Μάιο, των δημοτικών, των περιφερειακών εκλογών, της αυτοδιοίκησης δηλαδή, και των ευρωεκλογών, όπου η κυβέρνηση, ο κυβερνητικός συνασπισμός Σαμαρά Βενζέλου πρέπει να δεχτεί το αποφασιστικό χτύπημα, αν ακόμα μέχρι τότε στέκει στα πόδια του, γιατί όπως βλέπουμε οι πολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες και απρόβλεπτες. Αν μέχρι τότε αυτή η κυβέρνηση είναι ακόμα στην εξουσία, πρέπει να δεχτεί το τελειωτικό χτύπημα που θα την οδηγήσει στην πτώση. Και με αυτό το στόχο καλούμε στη συστράτευση το σύνολο του ελληνικού λαού, ανεξαρτήτως του τι ψήφιζε στο παρελθόν, να σκεφτεί με γνώμονα τις συνέπειες της καταστροφικής της κρίσης και να συστρατευτεί με την εναλλακτική πρόταση της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ.